Θα το αφήσω να βράσει περίπου 45 λεπτά και μετά θα ρίξω το αυγολέμονο. Το σημαντικό είναι ότι δεν πρέπει να το ανακατεύουμε με κουτάλα, μόνο έτσι, δεν κατσαρώνει. Αν δούμε ότι δεν καλύπτονται τα γιουβαρλάκια, μπορούμε να ρίξουμε έξτρα βραστό νερό πάνω. Έχουν και αρκετή πρωτεΐνη, γιατί έχουν ένα ολόκληρο γιαούρτι μέσα. Αυτές τις πιτούλες, θα μπορούσες σε σάρα για να τις γεμίσεις με τυρί, κάπως. Ναι, εννοείται. Θα είναι πολύ ωραίο. Να κάνουν άλλη φορά. Και μπορείς να βάλεις και γκούντα, ξέρω εγώ, δεν χρειάζεται να τις κάνεις με φέτα. Τα τελευταία μπουκιά πρέπει να είναι πεπειμένα. Προσφερά σπίση μου, τα χειμερινά ρούχα είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε παραπάνω επειδή ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι, οπότε ξεκινάμε αρκετά νωρίς για τις διακοπές. Το ταξίδι είναι μόνο 2,5 ώρες, οπότε θα μπορούσαμε να φύγουμε πολύ αργότερα. Έχω ντυθεί πολύ ελαφριά για το δρόμο και επίσης φορά αυτή τη ζακετούλα που είναι λίγο πιο χοντρή. Μοναστήρι! Ναι! Wow!
χρόνο. Ναι. Τι θα πάρουν αυτοί. Τι θα πάρουν αυτοί. Τι δύο, για αυτά. Τι ακούγατε, η ώρα είναι γλυκά. Α! Θα βγάλω. Γεια σας. Γεια σας. Θέλουμε να ρωτήσουμε καταρχάς τα δρομολόγια. Ορίστε. Οπότε δύο παραπέρα πάμε. Είναι εδώ.
τελικές πίρες. Για να δω. Από τη σέκαλα. Θα παίξει. Ευχαριστούμε. Τα μας mm-hmm. είναι πιο ψηλά, είναι στο πάνω επίπεδο. Ωραία. Ναι. Απλά μπαίνουμε. Απλά μπαίνουμε. Τρέχα, τρέχα, τρέχα. Πέσε. Πάρα πολύ. Πολύ τρομακτικό. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Περάστε καλά. Δεν πρόκειται να χαθούμε εδώ πέρα μες στην ομή. Όχι αγάπη μου. Όχι. Δεν μένω, ε. Σου. Ναι, ρε, εσύ, γιατί πρέπει να κάνεις να μας δίνει. Όμως με ωραίο τρόπο. Με ωραίο τρόπο. Έβαζες τη δύναμη να έχει αυτή τη ψυχή εμείς. Δεν είναι ωραίο που φτάνεις στα χέρια σου και το ναι, πόδι σου ναι, να κάνεις αυτό. Ναι. Και είχες πολύ ωραίο τρόπο. Τέλεια. Πάμε καλό. Τι είναι. Γεια σας. Thank you.
Πολύ γλυκό. Αυτά είναι για δύο μικρές κουπές. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Παρασυρθήκαμε και αγοράσαμε πάρα πολλά πράγματα στις διακοπές. Αυτό εδώ πέρα είναι τσάι του βουνού που μας κάνουν δώρο στο ξενοδοχείο. Ένα βιβλίο για την ιστορία της εκκλησίας που επισκεφτήκαμε. Φρέσκα ζυμαρικά. Αυτό
Αυτό το μέλι μας αρέσει πάρα πολύ και γενικά είναι δύσκολο στο να παραχθεί. Ονομάζεται βανίλια λόγω του χρώματός του. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα τσίγκινο μπρίκι ιδανικό για να φτιάχνεις ελληνικό. Και αυτό εδώ πέρα αναδευτήρες για να διαλύεται σωστά ο καφές. Επηρεάστηκα και πήρα αυτό εδώ πέρα το τσάι, το οποίο δεν ξέρω καν πώς λέγεται. Απλά μου είπε η κοπέλα πως έχει πολύ βιταμίνη C. Και τέλος αυτό εδώ, το οποίο είναι επίσης τσάι, αλλά μπορείς και να το μασίσεις για μισή ώρα και βοηθάει στο βήχα. Βγαίνει στο βουνό που είχαμε πάει. Μυρίζει σαν καπνός.